πρωινό με τον Άγγελο Αγγελάτο κοντά σας σήμερα, Παρασκευή απόγευμα, και δεν το λέω για να ζηλέψετε δηλαδή, επειδή σε έχω λάβει πάρα πολλά emails και φωτογραφίες από πάρα πολλούς, Καναδά, Τορόντο, Μοντρεάλ, Βοστόνη, Νέα Υόρκη, από όλα τα μέρη. Τους έχει πλακώσει το χιόνι άσχημα, λέει. Έκανε, λέει, αυτός ο καιρός σαμποτάρισμα στους πράσινους, γιατί ήταν έτοιμοι να πάρουν από τον Ομπάμα, λέει, πολλά δισεκατομμύρια δολάρια για να προστατέψουν τον πλανήτη, λέει, μην τυχόν, λέει, και ανέβει η θερμοκρασία, και τους έχει πλακώσει στο πάγο και, και τον πελό. Λοιπόν, παιδιά, βάλτε κανένα ξύλο, ανοίξτε τις θερμάσεις, και αν δεν αντέχετε στο κρύο, δεν προλαβαίνετε να πάτε και τα αεροπλάνα. Έχουν κλείσει τα αεροδρόμια, το θα μας τα πει ο γύρος από τη Βοστόνη. Δυστυχώς όμως, αυτοί είναι τυχεροί που ήρθαν εδώ, ευτυχώς δηλαδή, που είναι τυχεροί και κάνουν τα μπανάκια τους στο Κρυγόρε, στη Φλόριδα. Η θερμοκρασία είναι 82 βαθμούς. Ουχ, ζέστη. Και έχω και το κοντήσιο πάνω το κεφάλι μου. Και αν κάνει πολύ ζέστη. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η Φλόριδα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την εκπομπή από χθες. Έχουμε τον Γιώργο από τη Βοστόνη και θα πρόδρομαι αν με ακούς. Επειδή σε υπέστη σκηνή στο Skype σου και σου τα κόψαν όλα εκεί πέρα, πάρε με στο τηλέφωνο. 727-725-5555, παραπάνω. 727-725-5555, να πούμε κατευθείαν και να συνεχίσουμε την εκπομπή μας από χτες δηλαδή, που είχαμε την υπόθεση για το Ed. Alas, they never die. And... έχουμε τον κύριο Γιώργο. Καλησπέρα. Πώς πάει εκεί στη Βοστόνη? Καλησπέρα, Άγγελε, και καλησπέρα στην ομογένεια. Πλάκου το χιόνι, Άγγελε. Κανονικά τέτοια ώρα ήταν να κατέβαινα στη Φλόριδα. Τέτοια ώρα θα προσγειωνόταν το αεροπλάνο. Τρεις ώρα πτήση είχα από εδώ. Αλλά δυστυχώς ακυρώθηκαν οι περισσότερες πτήσεις για σήμερα. Το αεροδρόμιο έκλεισε λίγο νωρίτερα. Ναι, έκλεισαν όλα τα αεροδρόμια εκεί κάτω. Έξω βλέπω τώρα 4-5 ίντσες έχει πέσει ήδη. Τι λέει, ρε παιδί μου. Το βραδυ χιόνι θα είναι από τις 8 απόψε μέχρι 7 το πρωί. Ναι. Δηλαδή υπολογίζουν θα πέσουν 2 με 3 πόδια χιόνι. Τόσο πολύ χιόνι. Εδώ απόψε μάλιστα. Έχει πολύ αέρα. Ο αέρας θα αρχίσει και θα χτυπήσει 60-70 μίλια την ώρα αργότερα το βράδυ. 60-70 μίλια την ώρα. Περιμένουν εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια να χάσουν τον ηλεκτρισμό σήμερα απόψε. Well, να πάρουν κουβέρτες, εις περίπτωση και χάσουν τον ηλεκτρισμό, μην παγώσουν. Να έχουν και τα τζάκια έτοιμα. Ελπίζω εμείς να είμαστε εντάξει εδώ πέρα, θα δούμε. Να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, λοιπόν, για να πάμε τώρα στη Νέα Υόρκη. Πρόδρομε, είσαι εκεί? Ναι, εδώ είμαι. Λοιπόν, να σε ακούει ο Γιώργος. Γιώργο, τον ακούς? Από τον ακούω, Άγγελε, γεια σου, πρόδρομε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα πρωτού πάμε στον πρόδρομο, επειδή είχα πάρα πολλά τηλέφωνα σήμερα, Γιώργο, σχετικά με τον γιατρό του Λαμπράκη, θα ήθελα να μου διευκρινίσεις ακριβώς. Διότι με πήρα τηλέφωνο πάρα πολύ και μου λένε ότι έχετε κάνει λάθος. Δηλαδή, εσύ έχεις κάνει μεγάλο λάθος και δεν είναι αυτός ο Λαμπράκης που λες από τη Νέα Υόρκη που έχει τα δύο ιατρία κτλ. Που πέθανε η αδερφή του και όλα αυτά. Ότι κάποιον άλλο Λαμπράκη λες. Μπορεί να το διευκρινίσεις αυτό? Γιατί σου ετοιμάζει, λέει, μεγάλες μηνύσεις ο Λαμπράκης. Ναι, ο Μανώλης ο Λαμπράκης είναι ένας γιατρός στη Νέα Υόρκη, ο οποίος τώρα τελευταία δεν ξέρω πόσο δραστηριοποιείται στο επάγγελμα γιατρού. Νομίζω μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο ίδιος ο πρόδρομος αυτό, ότι δεν υπάρχει άλλος Μανώλης Λαμπράκης που είναι γιατρός, που έχει νεκρή αδερφή κτλ. Κτλ. Ο φίλος ή οι φίλοι που πήραν τηλέφωνο και ισχυρίστηκαν τέτοια παραμύθια να δούνε τα βίντεο του Λαμπράκη όταν εμφανιζόταν στην ελληνική τηλεόραση τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του... Λέει ότι του παρομοιάζει, δεν είναι αυτός, λένε. Δεν το συζητάμε για την οικονομία του χρόνου, μιλάμε για το ίδιο άτομο, μην το συζητάμε. Ακριβώς, πρόδρομε, εσύ που είσαι και φίλος του Λαμπράκη, για να... Δεν είμαι φίλος του Λαμπράκη, καταρχήν. Καλά, εφόσον τον υποστηρίζεις κάτι θα είσαι, δεν μπορεί, έτσι, το ξέρεις προσωπικά το Λαμπράκη. Καταρχήν εννοείται ότι μιλάμε για το ίδιο άτομο, για τον γιατρό του Μανώλη το Λαμπράκη. Ναι, που είναι κριτικός. Εγώ ασχολούμαι με την πνευματική δημοσιογραφία, ναι, η οποία δεν μου αποδίδει χρήματα, εγώ δουλεύω σε έκτακτες δουλειές
για να μπορέσω να θεματοδοτήσω αυτό που κάνω. Ναι, πες μου όμως. Είναι θέμα οποίος τον πιστεύω. Πρόδρομε, σε παρακαλώ, άκουσε με ένα λεπτό. Έτσι, για να διευκρινίσουμε, να καθαρίσουμε αυτό το κενό, ας πούμε, το κενό στον αέρα. Γιατί είχα πάρα πολλά τηλέφωνα τα οποία μου λένε ότι δεν είναι αυτός ο Λαμπράκης που λέτε. Είναι άλλος. Και όχι, τους... όχι, αυτός είναι ο Λαμπράκης. Είναι, να ξεκαθαρίσουμε. Είναι ο γιατρός ο Λαμπράκης από την Νέα Υόρκη. Μισό λεπτό. Ο Γιώργος ο Γιατουρίδης είπε ότι είμαι παπαγαλάκι του Λαμπράκη. Εγώ θα σου πω ποια είναι. Μετά, κοίταξε. Συγγνώμη. Πρόδρομε, ναι. Σε παρακαλώ να μου απαντάς στις ερωτήσεις μου. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι παπαγαλάκι ή δεν είσαι. Αυτό το σχολιάσουμε αργότερα στην εκπομπή. Θέλω να απαντήσω. Μα συγγνώμη, ένα λεπτό. Συγγνώμη, είδες που αλλάζεις το θέμα. Εγώ σε ρωτάω κάτι. Θέλω να καθαρίσω τον αέρα, να βεβαιωθούμε ότι αυτός ο Λαμπράκης που μιλάτε εσείς οι δύο είναι αυτός ο γιατρός στη Νέα Υόρκη που έχει δύο κλινικές. Δηλαδή πρόσωπο. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο γιατρός. Είναι κριτικός από την Κρήτη, από τα Χανιά που είναι. Και είναι αυτός ο Λαμπράκης ο οποίος αυτοί ισχυρίζονται ότι δεν είναι. Όχι. Μάλιστα θα σου πω πώς γνωρίζω εγώ τον Λαμπράκη, θα καταλάβουν όλος ο κόσμος που ακούει. Ωραία, λοιπόν, εσένα τώρα σε πέρα. Καταρχήν να πω ένα γεια στους Καλλίνιους, γιατί είναι κάτι που δεν έχω πει, ότι η δεύτερη πατρίδα μου είναι η Κάλυμνος. Ήμουν εκεί από 11 χρονών μέχρι 19 χρονών. Είσαι Καλλίμνιος δηλαδή? Ναι, Καλλίμνιο με λένε, αν και έχω γεννηθεί στην Αθήνα. Από μικρός ήμουν εκεί πέρα. Α, είναι ωραία εκεί πέρα. Εσύ τώρα έχουν προβλήματα εκεί κάτω. Στην ναι, Καλλίμνο έχουν ξεσηκωθεί όλοι τώρα με τα ύμνια. Έχουν ξεσηκωθεί με τα ύμνια. Ναι. Λέει θα πάει ο Κεφαλονίτης ο Δεσπότης της Καλλίμνου και θα σηκώσει την ελληνική σημαία. Καλά, για ποιο Δεσπότη τώρα μου λες, μη μου λες μένα για Δεσποτάδες τώρα. Είπα στα θρησκευτικά. Καλύψω ποιοι είναι οι Δεσποτάδες, εδώ είναι πατήρα. Ένας είναι ο Αρχιεπίσκοπος Καλλίμνου εκεί πέρα, ένας Κεφαλονίτης είναι. Είχε ρίξει και στον Πάπο Σπουδά. Νομίζει ότι είναι Δεσπότης, δεν είναι. Όχι, κάτσε. Μην το λες αυτό το πράγμα. Είναι Άγιος άνθρωπος και ωραίος ο Δεσπότης. Όχι, κοίταξε, όταν θα φτιάξουμε το σπίτι. Άκουλε, νομίζει ότι. Χρόνο, γιατί περιμένουμε για 2 μήνες και δεν έχουμε κάνει μια ενέργεια. Να φτιάξουμε το Skype, να μου αφήνει. Μου τα αλλάζει τώρα. Τώρα με στενοχωρεί τώρα. Μου λες ότι ο Δεσπότης Καλλίμνου δεν είναι Δεσπότης. Τι είναι, ψεύτικος είναι. Κάτσε εσύ. Εχθές μίλαγε για ένα ψεύτικο πλαστό καλόγερο που απλώς είχε γένεια και ράσα και έπαιρνε στα σπίτια και μάθευε λεφτά. Άλλο αυτό. Δηλαδή, μισό λεπτό. Και λες ότι δεν ανήκει στο Άγιο Όρος. Δηλαδή, τι είναι το Άγιο Όρος, είναι πιστοποίηση. Ενός καλογέρου αν έχει κανονική χειροτονία ή όχι, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα που είπες χθες. Δεν ισχύουνε. Έκανα μια άλλη μέρα θα τα συζητήσουμε γιατί είσαι πολύ, πολύ ανάποδος και άμα δεν είναι παρορμολογητός ο Δεσπότης είναι καθερήμενος για σένα. Όχι, τέλος πάντων. Δεν είμαι ανάποδος. Άσε ανάποδος. Γίνεται, είμαι ενημερωμένος, έχω τα βιβλία. Θα με πεις και εμένα ότι και εγώ είμαι αντίχριστος. Συγκρινώ με πατέρες στην Ελλάδα και ό,τι απορίες έχω τα βιβλία που τα έχουν εξηγήσει. Εντάξει, πάμε, άστο αυτό το θέμα το θρησκευτικό, να μην κολλήσουμε εκεί. Και ας την Κάλυμνο και ας τη σημαία. Πάμε τώρα στο Λαμπράκι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εχθές είπες ότι σε αποκάλεσε παπαγαλάκι ο Γιώργος. Ναι, λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ένας άνθρωπος που αγωνίζομαι να επιβιώσω. Άστο τι κάνεις εσύ, δεν με κοίταξε για να μην... Όχι, μισό λεπτό. Πρόδρομε, έχω άκουσε με ένα λεπτό, κοίταξε, άκουσε με ένα λεπτό. Λόγω του ότι έχω μισή ώρα μπροστά μου μόνο στην εκπομπή σήμερα, δεν θέλω να μου πεις το ιστορικό σου, ούτε εσύ το Γιώργος. Αν είσαι δικαστής, αν είσαι δικηγόρος, αν είσαι δημοσιογράφος, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ένα πράγμα σε ρωτάω. Εχθές παρουσίασε ο Γιώργος κάποια ντοκουμέντα. Αυτά τα ψεύτικα ντοκουμέντα τα οποία παρουσιάσαμε είναι από τη στοά του Σόρας. Και σε ρωτάω, εσύ έχεις καμιά αμφισβήτηση σε αυτά τα λεγόμενα του Γιώργου που παρουσιάσαμε και τα οποία ο ένας δικηγόρος έχει εξαφανιστεί στην Αμερική και τον ζητάνε οι Αμερικανικές αρχές? Έτσι δεν είναι? Και ο άλλος, ας πούμε, εξαφανίστηκε. Έχει υποθεί στα Νέα Διεθνώς ότι υπάρχουν πλαστά αμερικανικά ομόλογα τα οποία οι αντίστοιχες υπηρεσίες ψάχνουν να βρούνε τους υπαίτιους. Μάλλον αυτούς που τα εκδίδουν. Δύο από αυτούς πιθανόν να είναι αυτούς που λέει ο Γιώργος. Αυτά τα ομόλογα έχει ο Σόρας και ο Λαμπράκης. Μισό λεπτό. Το ότι ψάχνουν να βρούμε κάποιους απατεώνες οι μυστικές υπηρεσίες εδώ στην Ελλάδα. Όχι ψάχνουν, κοίταξε, όχι ψάχνουν, πρόσεξε, όχι ότι ψάχνουν να βρούνε κάποιους απατεώνες, ψάχνουν ονομαστικός στους απατεώνες που τους ονομάσαμε χθες το βράδυ.
Δηλαδή τους ονομάσανε τα ονόματά τους. Και μην πεις ότι ψάχνει κάποιος. Είναι θέμα χρόνου να τους συλλάβουν, θες να πεις. Γιατί δεν τους έχουν συλλάβει από το καλοκαίρι. Ποιους να συλλάβουνε. Όλη την ομάδα της ΕΝΤΑ. Η ομάδα η οποία, η ομάδα, Γιώργο είσαι εκεί. Εδώ είμαι, Άγγελε, περιμένω λοιπόν, να μιλήσω. Λοιπόν, άκουσε εδώ πέρα, θα πει ο Γιώργος που τα ξέρει καλύτερα. Η ομάδα η οποία έβγαλε, η ομάδα η οποία... Για το Λαμπράκι. Η μόνη μου επαφή με το Λαμπράκι είναι, τον άνθρωπο δεν τον ξέρω προσωπικά, μια συνέντευξη του Κοπάρη το 2009, όταν του την έστησα έξω από τον Ελλάς FM, τον ειδωλολατρικό αυτό σταθμό που μαγαρίζει τη Νέα Υόρκη και προσυλλητίζει στην ειδωλολατρία. Επειδή το μόνο μου πρόβλημα εμένα με την ένδειξη, ξέρεις ποιος είναι, ξέρεις ποιο είναι, είναι ότι μερικά πράγματα από αυτά που λέει ο Λαμπράκης στον αέρα, για μας τους γνήσιους ορθόδοξους χριστιανούς, ακούγονται σαν αιρετικά, ειδωλολατρικά και διάφορα. Δηλαδή αυτό είναι το μόνο μου πρόβλημα. Ακόμα και ο Σόρας που δηλώνει αδογμάτιστος, δεν έχει βγει ποτέ να πει, ξέρω εγώ, ότι θα βάλω όποιος βάλει την ορθοδοξία από πάνω και την Ελλάδα από κάτω. Να, κοίταξε, είπαμε να μην, να μην κολλήσουμε στα θρησκευτικά και στα ορθόδοξα. Όχι, όχι, μισό. Πάμε, μα τώρα μου κάνεις κατηχητικό τώρα, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να ακούσω για θρησκείες και για εκκλησία σήμερα. Όχι, για δευτερόλεπτα. Πάμε, μια είναι δευτερόλεπτα, θα φύγεις γερωτά τώρα. Δεν με ενδιαφέρει για το Ελλάς FM, με τον άνθρωπο. Ναι, ας τον άνθρωπο εκεί πέρα. Επειδή ακούστηκε ότι εγώ τα παίρνω από το Λαμπράκι, σου είπα η μόνη μου επαφή είναι αυτή η συνέντευξη το 2009. Τίποτα άλλο. Σειρά μου είναι. Έλα, να ακούσουμε το Γιώργο τώρα. Λοιπόν, σειρά μου, πρώτα με σε παρακαλώ. Όταν σου δίνει ο Άγγελος τον λόγο και το ίδιο εσύ και σε μένα, να περιοριστεί σε ένα λεπτό. 25 λεπτά μείνανε, έτσι άμα αρχινάμε να πηγαίνουμε από ένα θέμα στο άλλο, δεν κάναμε τίποτα. Άμα θέλεις και άλλη μέρα πάλι το συνεχίζουμε, γιατί σίγουρα θα τελειώσει απόψε. Αλλά το θέμα είναι το Skype και... Ένα λεπτό, πρόδρομο, σε παρακαλώ, περίμενε. Ένα λεπτό. Λοιπόν, εχθές δείξαμε κάτι στοιχεία. Δείξαμε μία εικόνα από την εκπομπή του κανάλι 9, όπου κατά λάθος ο δικηγόρος Παπαδάκης της ΕΝΤ έδειξε ένα συγκεκριμένο έγγραφο. Εκείνο το έγγραφο μας αποκάλυψε ότι τα ομόλογα σε εισαγωγικά του ΣΟΡΑ είναι IBOE, International Bills of Exchange, που εκδίδει ο ίδιος ο Βόσνη, ο οποίος είναι ένας καταζητούμενος απατεώνας. Δεν υπάρχει κανείς να το αμφισβητήσει αυτό. Ο πρώην δικηγόρος από το Washington State, ο Βόσνη, είναι καταζητούμενος απατεώνας και έκδωσε τα λεγόμενα ομόλογα, τα International Bills of Exchange του ΣΟΡΑ. Τώρα η τελευταία ανακοίνωση που έκανε η ομάδα ΕΝΤ, την οποία δημοσίευσε ο Μάκης Βραχιολίδης στην Ελλάδα, τα αποκαλούν τώρα Treasury Bills. Δηλαδή δεν ισχυρίζονται άλλο ότι είναι ο International Bills of Exchange, αλλά Treasury Bills. Και εκεί πάλι τώρα σε ένα email που έφυγε πριν μια ώρα, τους έπιασα πάλι στα πράσα. Αλλά αυτό το συζητάμε άλλη μέρα, μετά που στείλω τα στοιχεία και τον Άγγελο. Λοιπόν... Περίμενε. Λοιπόν, εσύ, πρόδρομε Ζουμί, ναι, άκουσες τις εκπομπές που κάνεις στην Ελλάδα και τα λοιπά. Εμείς αποδείξαμε κάποια πράγματα. Είναι κάποιοι ισχυρισμοί που κάνουν αυτοί στον αέρα, ιδίως με τον Πεξή, που ο ένας έδειχνε τον άλλον έγγραφα, αλλά δεν τα δείχναν ποτέ στο γυαλί. Εγώ, ο Γιώργος ο Γιαλουρίδης ή ο Άγγελος ο Αγγελάτος ή οποιοδήποτε άλλο, γιατί να εμπιστευτούμε ότι αυτοί οι δύο τύποι οι οποίοι στο... δείχνανε ο ένας τον άλλον έγγραφα και δεν τα δείχναν ποτέ σε εμάς, γιατί να πιστέψουμε ότι αυτοί ισχυρίζονται και να πιστέψουμε αυτά που αυτοί ισχυρίζονται. Για πες μου, όπως θα πιστεύεις εσύ δηλαδή. Λοιπόν, εγώ σαν ένας απλός άνθρωπος που παρακολουθεί την επικαιρότητα και βλέπει μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έρχονται να δώσουν και όχι να πάρουν, δεν κάνανε κανένα έρανο από την παροικία, δεν χτυπήσανε καμία πόρτα, ούτε στην Ελλάδα. Απλώς είναι μία μακρόχρονη προσπάθεια του ΣΟΡΑ, η οποία ερχόταν σε διαπραγματεύσεις για καιρό με την Αμερική και ο Λαμπράκης ξεκίνησε δειλά-δειλά στο ραδιόφωνο κάποιες εκπομπές αφυπνιστικές, με τις οποίες από το 2009 φιλοξενόταν στον ειδωλολατρικό σταθμό Ελλάς FM
Και στην εκπομπή μάλιστα κάποιου Μανώλη Κουρουπάκη. Κοίταξε, βρέσει. Φεύγουμε, φεύγουμε από θέμα. Άκουσε, πρόδρομε. Ένα λεπτό, Γιώργο. Σε παρακαλώ, πρόδρομε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω ένα πράγμα. Να μην αποκαλείς το σταθμό αυτό στην Νέα Υόρκη υδρολατρικό. Εντάξει. Όχι, έχω όλα τα στοιχεία να τα αποδείξω. Άλλη μέρα να το κάνουμε. Μα δεν θέλω να μου πετάς. Κοίταξε, τώρα μου πετάς μικρόβια στον αέρα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Και πιστεύεις στον Χριστό. Ναι. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Έχουνε τον σατανιστή τον Ιαπετό, ο οποίος προσυλλητίζει και στην Ελλάδα. Και τι είναι, κάνει, και το Βικέντιο. Τι είναι αυτός ο υπτάμενος. Έχω τα στοιχεία. Μα ο Βικέντιος είναι καθερημένος. Κοίταξε, ο Βικέντιος είναι καθερημένος παπάς. Το ξέρουμε όλοι, είχαν σκάνδαλα. Ο Βικέντιος δεν υπήρξε ούτε καν ποτέ του καλόγερος, εξαρπατά την κοινωνία και μέχρι σήμερα το λέμε. Μπαίνουμε εκτός θέμα, κοίταξε. Κοίταξε, ρε, εσύ, δεν θέλω να μου πεις ποιος είναι ο Βικέντιος και οι υπόλοιποι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κόφτω αυτό. Πάμε στο θέμα μας. Θα έχω τις αποδείξεις. Άλλη μέρα. Τώρα δεν είναι να βγάλουμε για Βικέντιο και πάλι. Άλλη μέρα. Λοιπόν, από αυτές τις αφιπνιστικές εκπομπές που κάνανε σε αυτό το σταθμό, βγήκε η ΕΝΤ. Δηλαδή η ΕΝΤ είναι δημιούργημα του Λαμπράκη και του Βαλσαμάκη. Δεν είναι του Σόρα η ΕΝΤ. Απλώς κάποιος κοινός γνωστός τους έφερε σε επαφή σε ένα τραπέζι κοσμικό. Το διοικηθήκανε οι ίδιοι δημόσια και εκεί γνωριστήκανε με τον Σόρα. Και ο Σόρας, δηλαδή έψαχνε, πώς το λένε, είναι σαν να έψαχνε να βρει ο ένας τον άλλον, σαν να τους έδωσε μια άλλη δύναμη. Σειρά μου, Άγγελε, σειρά μου. Λοιπόν, είναι ακούστο καιρό τώρα. Η διάλογος δεν υπάρχει. Για λέγε, Γιώργο. Σειρά μου, Άγγελε. Λοιπόν, πρόδρομε Ζουμί, κάνεις τεράστιο λάθος τι εστί η ΕΝ. Η ΕΝ δεν είναι δημιούργημα του Μανώλη Λαμπράκη και του Αντώνη Βαλσαμάκη. Η ΕΝ, εάν δεις το καταστατικό της, το οποίο το έχω, δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Εδώ καν ούτε καν γραφεία έχει, ούτε οντότητα υπάρχει που λέγεται εδώ αυτή η ΕΝ, άσχομο, τέτοιος όπως λέγονται. Μέσα σε αυτή την οργάνωση. Μην με διακόπτεις. Μέσα από την οργάνωση είναι και ο ομογενής από την Φλόριδα, τον οποίον δεν θέλουμε να ονομάσουμε, τον οποίον ζήτησε ο Λαμπράκης 100 εκατομμύρια δολάρια πέρσι. Λοιπόν, είναι κάποιοι άλλοι και σε πληροφορώ, πρόδρομε, και τους υπόλοιπους ακροατές ότι τα μισά άτομα που υπέγραψαν το καταστατικό αυτό έφυγαν από την οργάνωση αυτή. Γι' αυτό το λόγο έχω εγώ αυτά τα στοιχεία που έχω. Εγώ έχω στοιχεία από μέσα. Το ομόλογο που δείξαμε εχθές στον αέρα, ομόλογο σε εισαγωγικά βεβαίως, το IBOE, είναι από άνθρωπο που ήταν μέσα και όταν είδε ότι αυτή η ιστορία πρόκειται περί απάτης, αποχώρησε αμέσως από αυτή την οργάνωση. Έτσι αυτή η οργάνωση ιδρύθηκε στην Ελλάδα, όντως είναι νόμιμη οντότητα στην Ελλάδα, είναι μία αλήθεια. Τη μισή αλήθεια λες, δεν τη λες ολόκληρη. Δεν λέω μισές αλήθειες, πρόδρομε, για απάντησε. Λοιπόν, η αλήθεια η ολόκληρη είναι ότι υπάρχουν δύο END. Η μία λέγεται END National Debt και είναι η συμβουλευτική ομάδα επιστημόνων που έχουν σχέση με τα αμερικανικά ομόλογα, τα οποία γίνονται μετρητά μόνο μέσω δύο κεντρικών τραπεζών, δύο χωρών, δηλαδή ούτε ο Σόρας μπορεί να τα κάνει μετρητά, ούτε κάποιος άλλος. Και η άλλη, η END, είναι η Ελλάς Never Die, που έχει σχέση με τις ολόκληρες μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής. Θα απαντήσω, Άγγελε. Λοιπόν, για να μας απαντήσει ο Γιώργος. Λοιπόν, πρόδρομε, εγώ μίλησα για την END και είπα το όνομά της. END National Debt. Μην μπερδεύεις την άλλη την END, την Ελλάς Never Die, γιατί αν μπεις στην ιστοσελίδα της Ελλάς Never Die, η ίδια ιστοσελίδα εκείνη σε λέει μην μπερδεύεις τη μία την END με την άλλη. Έτσι, πρόδρομε, σε παρακαλώ. Είναι δύο ξεχωριστές εταιρείες, αλλά το κεντρικό πρόσωπο είναι ο Αρτέμις ο Σόρας, γιατί και οι τράπεζες της Ανατολής. Συγγνώμη, πρόδρομε. Συγγνώμη, πρόδρομε. Μου λες, δεν κατάλαβα καλά, και στις δύο αυτές ιστιοσελίδες ο Αρτέμις είναι. Και στις δύο. Ναι, και οι δύο ανήκουνε. Οκ, σταμάτα. Αυτό ήθελα. Σταμάτα, αυτό θέλω να ακούσω. Εντάξει, σταμάτα. Κάνει κράτα. Γιώργο, σταμάτα, Γιώργο.
Ο πρόδρομος λέει ότι αυτές οι δύο ιστιοσελίδες που μεταφέρουν το με τα γράμματα. Η Ελλάδα στην Ευρετά έχει ιστοσελίδα. Η Ένα Άσχολοντέ δεν έχει ιστοσελίδα. Και λέει εδώ πέρα ο πρόδρομος ότι και οι δύο ιστοσελίδες αυτές ανήκουν στον Σόρα. Η Ελλάς Never Die ανήκει στον Σόρα. Yeah. Αυτή ασχολείται με τις μετοχές της Τράπεζας Ανατολής. Okay. Λοιπόν, η End National Debt είναι δημιούργημα και του Λαμπράκη και του Σόρα και κάποιων άλλων. Είναι ανακατεμένος μέσα ο Σόρας, αλλά περιέργως, για κάποιο περίεργο λόγο, η ιστοσελίδα της Ελλάς Never Die, της Mia End, γράφει μέσα «Μην μας μπερδεύετε με την End National Debt» του Μανώλη Λαμπράκη. Η ίδια ιστοσελίδα του Σόρα αυτό γράφει. «Μην μας μπερδεύετε με την End National Debt» του Μανώλη Λαμπράκη και τα αμερικανικά ομόλογα. Άμα θέλεις το βρίσκω τώρα, σωστά. Ο λόγος προφανώς θα είναι ότι είναι δύο ξεχωριστές υποθέσεις, αλλά το κοινό πρόσωπο είναι ο Αρτέμης ο Σόρας, αυτός είναι ο επενδυτής. Αυτός έχει τις μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής. Αυτός. Ωραία, εντάξει, να σταματήσουμε όλο, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος, έχω 20 λεπτά μπροστά μου. Εσύ παρακαλώ, πρόδρομε, εχθές σου είπε ο Γιώργος, παρουσιάσαμε αυτό το bond ή ομόλογο, ας το πούμε και έτσι, το οποίο ήταν πλαστό και το οποίο ήταν υπογραμμένο και υπογεγραμμένο από αυτόν τον δικηγόρο, ο οποίος κρύβεται κάπου στην Καλιφόρνια, στη Νέα Υόρκη, στη Φλόριδα. Τα είπαμε, λοιπόν, ένα λεπτό. Τα ίδια χαρτιά ακριβώς και τον ίδιο δικηγόρο χρησιμοποιεί ο Σόρας και ο Λαμπράκης. Και ρωτούμε, είναι τα ίδια ομόλογα. Ένα λεπτό. Όχι, δεν το λέω εγώ. Παρουσιάσαμε. Ένα λεπτό. Εχθές, με ανοιχτά χαρτιά εδώ στο κανάλι μας, παρουσιάσαμε και αυτοί που τα είδαν στην εκπομπή μας εχθές, τα ομόλογα αυτά. Και λέμε, κοιτάξτε τα ονόματα. Δηλαδή, του Λαμπράκη ή του Σόρας, όχι του Λαμπράκη, του Σόρας τα ομόλογα, με φέρουν αυτό το όνομα του δικηγόρου. Γιώργο, είναι έτσι ή δεν είναι? Άραγε αυτό που εννοούμε, ότι αυτά τα ομόλογα είναι ψεύτικα και είναι φτιαγμένα από έναν ο οποίος είναι καταζητητή από τις αμερικανικές αρχές και κρύβεται, έχει εξαφανιστεί, κανείς δεν ξέρει πού είναι, για να πάει φυλακή, εντάξει. Αν όμως ο Σόρας ή ο Λαμπράκης ή ο Αντώνης ο Βαρσαμάκης, πως λέγεται εκεί πέρα, η υπόλοιπη η παρέα, ας πούμε, του ο Γιώργος Γατζάς, όλοι αυτοί πάρουν ένα χαρτί από αυτά τα ομόλογα που παρουσιάσαμε και πάνε σε μια τράπεζα και πάρουν λεφτά από κάποιον, θα πάνε κατευθείαν φυλακή. Όπα, μισό λεπτό να απαντήσω. Του λέω ότι δεν γίνει. Γιατί είναι ψεύτικα, δηλαδή πάνε να δώσεις ανταλλαγή, ας πούμε, θα πάνε κατευθείαν μέσα, θα πάνε μέσα, πολύ βαθιά φυλακή δεν πάνε. Δώσε μου χρόνο να απαντήσω. Δεν έχουν αποδείξεις τώρα οι αρχές να πούνε στο Λαμπράκι, στον Σόρας ή στο εσένα. Άγγελε, λες τα ίδια να κάνουν οικονομία. Δεν καταλαβαίνεις όμως. Δεν θέλω να απαντήσω, παιδιά, επιτέλους. Ναι, για να ακούσουμε. Λοιπόν, μόλις τώρα είπες ότι μόλις εμφανιστεί ένας από... Καταρχήν να πω ότι εγώ... Να τα πουλήσει. Ναι. Απλώς, σαν ένας άνθρωπος ομογενής που βλέπει μια πατριωτική προσπάθεια και σαν γνήσιος χριστιανός ορθόδοξος, οφείλω να υπερασπίζομαι συκοφαντημένους ανθρώπους. Λοιπόν, είπες ότι αν κάνει το λάθος ένας από αυτούς και πάει στην τράπεζα να εμφανίσει ένα ομόλογο για να το κάνει λεφτά, τους πιάσανε αμέσως. Αυτό είναι ανακρίβεια, Άγγελε. Γιατί ο Σόρας εξήγησε πάρα πολύ καλά ότι ούτε αυτός ο ίδιος, ούτε κανένας από εμάς, δεν μπορεί να το κάνει με μετρητό. Κανένα ομόλογο. Καλά, ο Βαρσαμάκης, ο άλλος ο Αντώνης είπε στο Κρήτα TV ή στο Έξτρα, τι έτσι έχω σε κάπου είπε. Στο Έξτρα το είπε στο αποκαλυπτικό δελτίο, ότι είναι πιστό. Ότι μου είπε και σε μένα προσωπικά ο Αντώνης στον αέρα, ότι εμείς έχουμε 600 δις σε μια καναδική τράπεζα ρευστό χρήμα. Ρευστό χρήμα. Άραγε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γι' αυτό, εγώ δεν μπορώ να κάνω τράσκα. Ένα λεπτό, μην με διακόπτεις. Ένα λεπτό σου είπα. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Θα σου δώσω το βήμα όταν θα έρθει η ώρα σου. Σε παρακαλώ. Να μην διακόπτεις ούτε εμένα ούτε τον Γιώργο.
Ναι. Σου είπα το εξής, ότι ο Αντώνης βγήκε στον αέρα 2-3 φορές εδώ στην εκπομπή. Έπεσε, Άγγελε, ναι. Άκουσε με ένα λεπτό. Μου είπε ο άνθρωπος ότι εμείς έχουμε 600 δις ρευστό χρήμα. Δηλαδή πολύ ρευστό χρήμα. Και λέω, πού είναι το χρήμα αυτό? Το χρήμα αυτό είναι στο bank, σε μια τράπεζα στο Καναδά. Δεν μου λέει ποια τράπεζα, δεν, μετά βγήκανε στη φόρα. Το ίδιο ακριβώς μου είπε και σε μένα, ναι. Το είπε αυτό και στο Έξτρα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόκτωρ Λαμπράκης έλεγε άλλα και ο Σόρας έλεγε άλλα. Έχουμε τρεις διαφορετικές εικόνες από αυτούς τους τρεις ανθρώπους, οι οποίοι συνεργάζονται με αυτό το θέμα των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Λοιπόν, και τώρα ποιο να πιστέψεις τώρα, το γιατρό, τον Αντώνη ή το Σόρας? Να απαντήσω γιατί ακούγονται ανακρίβειες. Δεν είναι ακρίβειες αυτές, μην είστε ανακρίβειες. Σε όλα σχεδόν τα βίντεο δεν τα εξηγούν οι άνθρωποι ότι αυτά γίνονται αυτομάτως χρήματα. Όχι, είπε ο Βαρσαμά, είπε ο Αντώνης. Να απαντήσω, ρε, μα μου λες ότι εξηγούνε, τι με εξηγούνε? Μπορώ να μιλήσω? Ναι. Ωραία. Μόνο μεταξύ δύο κρατών, μεταξύ δύο κεντρικών τραπεζών, μπορούν να γίνουν ρευστά. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτά λήγουν στις 9 Αυγούστου του 2014, που σημαίνει ότι για να δημιουργηθεί ο custodian account στον Καναδά, οι άνθρωποι αυτοί πληρώσανε 144 εκατομμύρια, αυτά είναι που χρεώσανε και την κυβέρνηση. Έτσι λένε, Άγγελε, δεν απολύξαμε ποτέ τίποτα. Αυτό θέλω να μιλήσω, δεν τελείωσα. Γιατί, Γιώργο, με κόβεις? Λοιπόν, εξηγώ νούμερα αυτή τη στιγμή. Στη μήνυση ζητάνε τα 144 εκατομμύρια που τους έχουν χρεώσει, γιατί είναι οι προπληρωμένοι τόκοι. Είναι σαν να σπάει κάποιος. Για σε παρακαλώ, ποιος έκανε μήνυση? Ένα λεπτό. Ποιος έκανε μήνυση, σε παρακαλώ? Μισό λεπτό, θα φτάσουμε στη μήνυση. Σύντομα, έχω 10 λεπτά, έχει 9 λεπτά. Θα να μιλήσω. Ναι, μα δεν τελείωσα. Το πελά πολύ, πολύ σάτσα βάζεις επάνω και δεν βγάζουμε νόημα. Για ποια σάτσα μιλάω, δεν σου μιλάω για το Ευαγγέλιο. Άγγελε, σειρά μου είναι. Άγγελε, σειρά μου είναι. Ότι εφόσον λήγουν στις 9 Αυγούστου του 2014, αν κάποιος κάνει ένα custodian account και χρειάζεται να κάνει συμφωνία, να δώσει εντολή στον κηδεμόνα του λογαριασμού για να τα κάνει μετρητά, εφόσον η κυβέρνηση το ζητούσε το Σόρα στο τραπέζι για να συζητήσουν και να απολευθεί τους όρους του, που οι όροι του είναι μόνο έλεγχος από το 1974. Τα ξέρουμε, συνέχιζε, τέλειωνε. Να δούμε ποιο είναι το χρέος και όχι η αλλαγή του συντάγματος, παρόλο που το σύνταγμα το έχουν κάνει ένα κουρελόχαρτο μετά το 1974. Κοίταξε, μην μου λες μακροχρονής. Ο λογαριασμός είναι ανοιγμένος και τα χρήματα είναι μέσα και μένει, δηλαδή, πού είναι τα χρήματα? Σαμαράς. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Για πει, Γιώργο, για πες, γιατί αυτός μας λέει άλλα πράγματα, ότι υπάρχουν και ρευστό χρήμα τώρα. Για λέγε. Έτσι είπες, ότι τα χρήματα υπάρχουν μέσα. Δεν μπορούσε να πάρει με τέλος εκπομπής, πρέπει να μιλήσουμε. Για λέγε, Γιώργο. Επέρασε ο χρόνος σου. Πάμε στον Γιώργο. Αυτά που είπες, πρόδρομε, τώρα. Επέρασε ο χρόνος σου. Πάμε στον Γιώργο. Λέγε, Γιώργο. Άγγελο, ο Σόρας ισχυρίζεται ότι η Καναδέζικη Τράπεζα το χρεώνει 140 εκατομμύρια για κάτι μάνας Μεμφύς και τέτοια πράγματα. Αλλά εμάς δεν μας έδειξε ποτέ τίποτα. Ρε Άγγελε, εσάς να μας χρεώσει, πας να πάει κάτι καλό, να κάνεις κανένα άγιο, ας πούμε, και σε χρεώσει η τράπεζα για αυτό που πας να κάνεις. Δεν θα το δείξεις το χαρτί της τραπέζης να μεταποδείξεις τουλάχιστον πόσο σε χρέωσε η τράπεζα? Δηλαδή, επειδή ένας Σόρας κάθεται και λέει τέτοιες αρνούμπες, εγώ πρέπει να το πιστέψω? Ότι το χρέος έχει τράπεζα 140 εκατομμύρια. Γιατί, μπορεί να σε ρωτήσω κάτι, γιατί τον χρέωσε η τράπεζα? Αυτά τα είχε αναλάβει ο δικηγόρος, ο εθελοντής, ο Γιώργος ο Παπαδάκης, και φυσικά δεν θα ήταν χαζοί να κάνουν μήνυμα. Μήπως ο δικηγόρος, μήπως ο δικηγόρος Παπαδάκης είναι και αυτός και αυτόν τον δικηγόρο που βγάλε τα ομόλογα του Σόρας?
Όχι, είναι ένας δικηγόρος ο οποίος έχει γραφείο στην Πατριάρχο Ιωακήμ στο Πολωνάκι. Α, στην Αθήνα. Για να νοικιάσει γραφείο, άγγελε. Αντί σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μην μου λες. Μην μου λες αυτό. Ο Παπαδάκης, λέω, ένα λεπτό Γιώργο. Εγώ θέλω να ξέρω, ο Παπαδάκης είναι δικηγόρος μαϊμού. Γιατί θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λόγω του ότι εγώ έχω αποδείξεις. Δεν με ενδιαφέρει ρε εσύ, δεν με καταλαβαίνεις ένα πράγμα. Πρόδρομε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη γίνεσαι κουτός. Ένας απατεώνας δεν θα οδηγήσει μοτοσυκλέτα για να εισπράξει εκατομμύρια από κάποιον. Ένας απατεώνας πρέπει να εμφανιστεί με ακριβά κουστούμια, με γαρίφαλα κόκκινα, με πολλά δαχτυλίδια, με πέτρες, διαμάντια, με πολύ χρυσό. Σε παρακαλώ, έχει, με γραφεία, με... Δεν πήγε ουρανό κατέβατο. Πρόσεξε κάτι. Σου λέω κάτι, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει. Να ακούσουμε τώρα ποιος ο Γιώργος Παπαδάκης από τον Γιώργο. Γιώργο, λέγε, σε παρακαλώ. Ποιος είναι ο Γιώργος Παπαδάκης? Ποια είναι η καινούργια τρομοκρατική οργάνωση που έσκασε επίσης στην Ελλάδα τελευταίους μήνες? Ναι, απάντηση. Τρομοκρατία συνεχώς. Περίμενε, πρόδρομε, περίμενε, δεν είναι η ώρα σου. Γιώργο, επειδή μιλάμε και τρεις μαζί, σε παρακαλώ, πες μου ποιος είναι ο Παπαδάκης. Πρόδρομε, μην μιλήσεις. Ποια είναι η καινούργια τρομοκρατική οργάνωση που έσκασε μύτη στην Ελλάδα? Συνωμοσία των πυρήνων της φωτιάς. Μάλιστα. Ποιος είναι ο Παπαδάκης? Ο δικηγόρος τους. Ο δικηγόρος τους. Γιώργος Παπαδάκης, ο δικηγόρος της πυρήνων της φωτιάς. Μάλιστα. Τι σχέση έχει αν ο Παπαδάκης υπεράσπισε ένα άτομο το οποίο πιθανόν να φώναζε ότι ήταν αυτός? Δεν ξέρω την υπόθεση. Έχουμε και τα βίντεο, πρόδρομε. Που τον δείχνει εκεί μαζί με άλλους δικηγόρους να υπερασπίζονται τους τρομοκράτες. Ναι, και λέω ποια είναι η ελευθερία που θα ξελασπώσει η Ελλάδα. Άραγε, Γιώργο, είναι σαν να λες ότι ένας τέτοιος δικηγόρος είναι παρόμοιο σαν και αυτό που καταδιζήτησε από τις Αμερικανικές αρχές εδώ στην Αμερική. Ένα λεπτό, πρόδρομε, σε παρακαλώ. Να στο IRS, δηλαδή αυτό τον εμποδίζει να είναι πρόεδρος μιας ΜΚΟ, μη κυβερνητικής οργανώσεως της Ελλάδος, που διαχειρίζεται ένα τέτοιο θησαυρό. Γιώργο, ένα λεπτό, Γιώργο, σε παρακαλώ. Πρόδρομε, λόγω του ότι δεν τα παρουσίασα τα έγγραφα αυτά εχθές, τα είδα όμως και είναι πάρα πολλά εκατομμύρια που χρωστάει στο ΕΑΡΕΣ ο γιατρός. Θα ήθελα να σου πω το εξής. Κοίταξε, πρόσεξε. Δεν είναι προσωπική του υπόθεση. Αλλά τι είναι, είναι δημόσιο. Θα ήθελα να σου πω κάτι. Καταλάβω δηλαδή. Όταν ένας πάει για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όταν πάει για Προεδρία. Μην με διακόπτεις, σε παρακαλώ. Μην με διακόπτεις. Όταν ένας άνθρωπος πάει για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όταν ένας άνθρωπος τρέχει για κόγκρεσμεν, όταν ένας άνθρωπος τρέχει για δήμαρχος, μη με διακόπτεις, σου είπα. Έχεις μανία να διακόπτεις τους πάντες, σε παρακαλώ, να ολοκληρώσω. Όταν ένας άνθρωπος πάει για δήμαρχος, όταν ένας άνθρωπος είναι σε σωματείο μη κερδοσκοπικό, το οποίο αποτελείται από μέλη, έχει το κάθε μέλος το δικαίωμα να τον ξεσκονίσει από πάνω μέχρι κάτω και αν χρωστάει έστω και 10 δολάρια στο ΕΑΡΕΣ, είναι ακατάλληλος να μπει σε τέτοιες οργανώσεις. Και σε ρωτάω, πώς αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος χρωστάει 2,5 εκατομμύρια δολάρια στο ΕΑΡΕΣ, και γιατί, το ερωτηματικό είναι, γιατί η οργάνωση, εφόσον αποτελείται από Αμερικανούς, επιστήμονες και δεν ξέρω και εγώ τι, δεν δημιουργήθηκε με χαρτιά στη Ουάσιγκτον, στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, όπως τα σωματεία, και δημιουργήθηκε. Ένα λεπτό, δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί το επίπεδο, πρόσεξε, μην με σταματάς, σε παρακαλώ. Έχεις μάνια να διακόψεις πάντες. Σου λέω το εξής, ότι άτομα σαν και αυτούς δεν θα φτιάξουν τη βάση και τη φωλιά στις ΗΠΑ μόνο και μόνο διότι θα πάνε φυλακή.
Όχι, να σου απαντήσουμε λάθος αυτό που λέει. Πήγε στην Ελλάδα. Καταρχήν, εκεί υπήρχε έδαφος. Υπάρχουν οι απαταιώνες, υπάρχουν οι κυβερνήσεις, όλοι είναι μπουρλί όλοι εκεί κάτω. Λοιπόν, έχει σειρά ο Γιώργος για δύο λεπτά και μετά συνεχίζεις. Μη μου απαντάς. Μετά θα μου απαντήσεις. Μετά. Μετά θα μου απαντήσεις. Θα σε κόψω, κοίταξε. Πρόσεξε. Πρόδρομε, σε παρακαλώ. Δεν θα μου τρώσει το χρόνο με το να σου λέω σταμάτα. Σταμάτα να μιλάς. Να μην απαντήσεις, θα απαντήσω, θα σου πω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα απαντήσεις όταν θα σου πω. Γιώργο, έχεις σειρά. Λοιπόν, περίμενε. Περίμενε, σε παρακαλώ. Γιώργο, σταμάτα. Δεν ακούσεις τον αέρα τώρα. Γιώργο, απάντησε. Πρώτα να ξέρεις ένα πράγμα. Στην κουβέντα μας, εσύ είχες τα 2/3 του χρόνου και εγώ είχα το 1/3. Ένα το κρατούμενο. Λοιπόν, τελειώνω, Άγγελε, τώρα με τον επίλογο, μετά ακούσουμε τον πρόδρομο. Τι εστί Λαμπράκης και Σόρας. Δύο αποτυχημένοι, καταδικασμένοι, καταχρεωμένοι, απατεώνες που ζουν σήμερα με δανεικά. Ο Σόρας είναι πλεγμένος και καταδικάστηκε για απάτες στην Ελλάδα. Έχει πλέξει τη γυναίκα του και τη σέρνει στα δικαστήρια στην Ελλάδα για πλαστογραφία, ο ίδιος αυτός ο Σόρας. Και όταν αυτοί οι δύο τύποι εμφανίζονται και ισχυρίζονται ότι έχουν 600 δις να σώσουν την Ελλάδα και άλλα 50 δις για την Κύπρο, εγώ σαν Έλληνας χαίρομαι. Αλλά βεβαίως σαν Έλληνας επίσης πρέπει και να το ψάξω. Ιδίως όταν με λένε ότι είναι αμερικάνικα η πηγή των χρημάτων τους. Και εγώ με ξέρεις πολύ καλά, Άγγελε, εδώ όταν ψάχνω, αν υπάρχει θα το βρω. Και τι βρήκαμε? Ότι αυτά που ισχυρίζονται είναι κάτι ψεύτικα, πλαστά σκουπιδόχαρτα, τα οποία δεν αξίζουν το χαρτί στο οποίο τυπώθηκαν. Τελεία και παύλα, παιδιά. Δεν έχουν χρήματα αυτοί, ούτε μέσω ένα λεπτό, περίμενε. Μέσω κεντρικών τραπέζων αυτά τα IBOE μπορούν να ρευστοποιηθούν. Δεν γίνεται αυτό, πρόδρομε. Δεν γίνεται. Τελεία και πάλι. Γιώργο Γιαλτουρίδη, έψαξες ποτέ στη ζωή σου τα λαμόγια του Δολοντού? Εάν αυτά που δίνουν στην Ελλάδα ή τάζουν, εάν υπάρχει χρήμα από πίσω και δεν είναι αέρας κοπανιστής. Αυτό είναι άλλο θέμα, πρόδρομε. Εγώ είμαι αντιμνημονιακός και αν παρακολουθείς την εκπομπή αυτή πριν 2 και 3 χρόνια θα καταλάβεις ποιος είναι ο Γιώργος Γιαλτουρίδης. Κοίταξε, αλλάζει το θέμα τώρα. Αλλάζει το θέμα τώρα. Εγώ και τι πιστεύω εγώ. Αλλάζω το θέμα. Τους πολιτικούς τους ψάξατε. Τι ψημαίνει καλά. Έχουμε πει αυτά. Κοίταξε, τα έχουμε πει αυτά. Μην αλλάζει το θέμα και εγώ ένα λεπτό για να κλείσει την εκπομπή. Λοιπόν, πρόδρομε. Γιατί αλλάζω το θέμα? Είμαι στο θέμα. Μα δεν έχουν οι πολιτικοί. Κοίταξε. Εμείς. Πρόδρομε. Εμείς είμαστε εναντίον του Δουνουτού, πρόδρομε. Αν άκουγε εκπομπέ πριν 2 και 3 χρόνια, πριν μας βάλει ο Παπανδρέος στο Δουνουτού, θα καταλάβαινες τι εννοούμε. Αλλά και ο Σόρας είναι εναντίον όλου του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού. Ξέρω εδώ και εμείς το ίδιο. Και εμείς το ίδιο, πρόδρομε. Αλλά όχι με τέτοιο τρόπο. Αλλά όχι με λαγιωμογές τύπου Σόρα. Λένε ψέματα τον ελληνικό λαό. Δεν έχουν χρήματα, πρόδρομε. Να απαντήσω στις λαμογές που λες. Τι είπε ο Σόρας, εξήγησε. Έχω το μόνο παγκόσμιο πόθεν έσχες, το πιο ακλόνητο παγκόσμιο πόθεν έσχες με αυτά τα χρήματα, γιατί είναι αμερικάνικα, και ο μόνος που μπορεί να με ελέγξει είναι η κυβέρνηση, η οποία μπορεί να συναλλαχθεί μαζί μου. Μόνο άμα θα δεν ασχολείται η κυβέρνηση. Και ούτε επαφές είχαν οι δικοί σου Λαμπράκης Κόμπανη. Κοίταξε, πρόσεξε. Επειδή δεν ασχολείται η κυβέρνηση, δεν δικαιώνει. Με απατεώνες θα ασχοληθούν η κυβέρνηση, είναι στα καλά σου τώρα. Θα ασχοληθεί ο Ομπάμα με απατεώνες. Ποιους ευεργέτες, ρε? Με απατεώνες θα ασχοληθεί ο Ομπάμα τώρα με το Σόρας που λέει ότι πήγε με τον Ομπάμα και μίλησε και τύπου Ομπάμα και με μυστικές υπηρεσίες στην Αμερική. Στο βαρολογείς τώρα. Και δεν έχουν τις αποδείξεις κατάλληλες, εντάξει. Ο άλλος όμως έχει. Πρόσεξε, τα χαρτιά του Σόρος με το όνομα του δικηγόρου του που έφτιαξε τα χαρτιά και τα υπογράψανε καταζητήσει στις ΗΠΑ και όλο τον κόσμο και από τον Ιντερνετ που κυκλοφορούθενε. Και θα τον ευρούνε. Πίστεψέ με. Έχει κρυφτεί και καταζητείται. Από εδώ και πέρα. Ο Λαμπράκης, όπου ρωτήσεις εδώ στην Ομογένεια, πρόκειται για ένα αξιοπρεπή κύριο. Δεν έχει καμία. Καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Την αλητία της Ομογένειας.
και είναι ένας αξιοπρεπής κύριος και κάνει... Δεν έχουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Όσο εσείς τον έχετε κάνει ρεζίλη στον αέρα... Κοίταξε, δεν το έχουμε κάνει. Έχασε αξιοπρέπειά του. Κοίταξε, εγώ έδωσα την ευκαιρία στον Αντώνη να μιλήσει στο Λαμπράκι, να βγει στον αέρα, να μας εξηγήσει. Δεν βγήκε... Ποιος έχει κάνει τη ζημιά, Άγγελε? Ποιος? Αυτό το λαμόγιο, ο Μίτσο Φατούρος που τον βγάζει στον αέρα, αυτός λερώνει το σταθμό και οι άνθρωποι αυτοί απορρίπτουν καταστάσεις ή εσένα ή όποιον άλλο. Δεν έχει σημασία. Κοίταξε, και αυτός ο ακροατής είναι και βγαίνει και λέει τα δικά του. Δεν μας αφορά αυτό το πράγμα. Υπόθεση εξής, ότι ένας ο οποίος έχει τέτοιες κατηγορίες, και εγώ ρωτάω και είσαι εσύ παρόν. Εντάξει, πρόδρομε, άκουσε με. Γιώργο, με ακούς? Κλείνοντας την εκπομπή, εάν ο Λαμπράκης σου κάνει μήνυση αύριο και σε χτυπήσει για κάποια εκατομμύρια για τις συκοφαντίες τις οποίες λες και τον αποκάλεσες απατεώνα, τι θα κάνεις? Τον προκαλώ να το κάνει. Τον προκαλείς? Τον προκαλώ να το κάνει. Θέλω να τους δώσω στο δικαστήριο. Αλλά μόνο αυτοί μπορούν να κάνουν εμένα μήνυση προς το παρόν. Εγώ δεν συκοφαντώ, εγώ λέω την αλήθεια. Αλλά τον προκαλώ και τον Λαμπράκη και τον Βαλσαμάκη και τον Σόρα και τον άλλο τον Βαβούρα και την άλλη την Θεοχάρη, ξέχασα το όνομά της. Θεοφάνης. Και τον Γιωργαντζά. Επάνω σε αυτό που λέτε, υπήρξαν ληστές, λοποδίτες, δολοφόνοι, οι οποίες σήμερα είναι άγιοι της Εκκλησίας. Και εσείς που βγάζετε λαϊκούς ανθρώπους στην ιδιωτική του ζωή, τι κάνανε πριν μερικά χρόνια, ότι και καλά δεν μπορούν να κάνουν μια ενεργεσία ή να κάνουν μια οργάνωση που να βοηθήσει την πατρίδα. Δεν έχουν τα λεφτά, πρόδρομε. Μακάρι να τα είχαν. Δεν τα έχουν, πρόδρομε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν τα έχουν. Αυτά που μας δείχνουν δεν είναι. Εννοείται ότι δεν τα έχουν. Μισό λεπτό. Δεν έχουν μετρητό χρήμα. Και αυτό που λέγατε για την Φλόριντα, ότι ο Λαμπράκης πλησίασε έναν άνθρωπο και του ζήταγε 100 εκατομμύρια, αυτό δεν λέγατε χθες? Δεν καταλαβαίνεις οικονομικά πρόβλημα. Δεν μπορείς με το από εκεί που τα λέγατε. Μισό λεπτό, εχθές λέγατε ότι ο Λαμπράκης πλησίασε κάποιον και του ζήτησε 100 εκατομμύρια με αντάλλαγμα 2 μετοχές της Τράπεζας της Αμερικής και όταν την εσυνδικήσει θα μοιραστούν τα κέρδη. Αυτό δεν είπατε χθες? Της Ανατολής είπαμε, Τράπεζα Ανατολής, την ναι, οποία... Ναι, Τράπεζα Ανατολής, λοιπόν, να απαντήσω. Λοιπόν, να απαντήσω σήμερα στο ίδιο 200 χάρια. Επειδή σε πρόδρομο μιλάς, όταν μιλάω για Αλτουρίδης και έχεις κακό, έχει κακό έτσι να μιλάς όλη την ώρα, σε παρακαλώ κάνε κράτη. Γιώργο, για να κλείσουμε μισό λεπτό. Ο πρόδρομος σε ρώτησε ότι εκτές αναφέρθηκες ότι ο Λαμπράκης, ένα λεπτό, επλησίασε κάποιον κριτικό ομογενή στην περιοχή του Ταπαμπέη Αίρεα. Πρόσεξε. Πού είναι το κολάσιμο? Συγγνώμη, πρόδρομε, σε παρακαλώ, σταμάτα. Πρόδρομε, σε παρακαλώ, σταμάτα. Να ολοκληρώσω. Σταμάτα. Σταμάτα, δεν σε ακούει. Σταμάτα. Πιάσαμε την ερώτηση. Σταμάτα, σε παρακαλώ, σταμάτα. Γιώργο, σε παρακαλώ, απάντησέ μου. Ο Λαμπράκης πλησίασε κάποιον να του πουλήσει ψεύτικα ομόλογα. Ποια ομόλογα, τα ψεύτικα του δικηγόρου της Αμερικής ή τα ομόλογα από την Τράπεζα της Ανατόλιας? Σχετικά με τα 100 εκατομμύρια που ήθελαν να δανειστεί από τον ομογενή από τη Φλόριδα, αυτά δεν αφορούσαν καθόλου τα λεγόμενα αμερικάνικα ομόλογα, αφορούσαν μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής, Bank Orient, τις οποίες υπάρχουν κάποιοι στον κύκλο του Σόρα, προσπαθούν να, δικαστικώς δηλαδή, να βγάλουν μια μεγάλη αξία μέσα από τα δικαστήρια αυτών των μετοχών. Προς το παρόν αυτές οι μετοχές πωλούνται στο eBay για 300 δολάρια η μία, αλλά... Τι είναι αυτά που λες, Γιώργο Γιαρτουρίδη, τι είναι αυτά που λες? Κατάλαβα, λοιπόν... Ρε παιδιά, έχει κερδίσει τα πρώτα δύο δικαστήρια, τι είναι αυτά που λες? Λοιπόν, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Ο Σόρας κέρδισε τα πρώτα δύο δικαστήρια και σαν πόντιος ο Γιώργος Γιαντουρίδης έπρεπε να σέβεται τον πόνο, τον κόπο και τον μόχθο των Ελλήνων του πόντου της Μικράς Ασίας με υποκαταστήματα αυτή η τράπεζα από το 1904 στη Θεσσαλονίκη, στην Οδυσσό, στη Σμύρνη, στην Αλεξάνδρεια. Είναι δυνατόν, αυτός είναι κλεμμένος χρυσός, αντιπροσωπεύουνε χρυσό. Εγώ εξηγήθηκα χθες για την Ανατολή. Λοιπόν, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Πρέπει να κλείσω. Γιώργο, πρόδρομε, καλό βράδυ να έχεις στη Νέα Υόρκη. Δεν με παίρνει ο χρόνος, σε κλείσω. Καλό βράδυ να έχεις. Πρέπει να φύγουμε σε 4 λεπτά over the time. Καλό βράδυ να έχεις.
Γιώργο, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, εδώ στην εκπομπή Ρεθρινόπουλου. Καλό βράδυ στο New Jersey. Κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι στιγμής στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε για να τα κάνουμε στη φορά. Εν τω μεταξύ κάποιος μου στείλε εδώ ένα email, message δηλαδή στο κινητό, δεν ξέρω ποιος είναι, και ζητάει να βγει ο Λαμπράκης στον αέρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπορεί να βγει και στο σκάμα, τον δούμε κιόλας. Ο σταθμός δεν απαγορεύει σε κανένα να βγει στον αέρα. Οποιοδήποτε να μιλήσει, να μας εξηγήσει σχετικά για αυτά τα πράγματα και να αντιμετωπίσει και τον Γιώργο Τριγαλτουρίδη, ο οποίος φαίνεται ότι κρατά στα χέρια του πάρα πολλά σοβαρά και αληθινά στοιχεία, τα οποία, όπως διαπίστωσα και εγώ, αυτά από κόμματα τα οποία έχω από τα ομόλογα των ΗΠΑ ή αυτά που είναι στον Καναδά κτλ. Είναι ψεύτικα. Γραφεία δεν υπάρχουν. Στον Καναδά είναι κλεισμένα τα γραφεία. Ποτέ δεν είχαν γραφείο εκεί. Και όλα αυτά πάντα τα οποία είπαμε χτες και συζητήθηκαν χτες στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Καλό βράδυ σε όλους. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα. Καλό κρύο στο βορρά. Και καλά μπανάκια εδώ στην Ηλιόλουστη και στη Φλόριδα από τους φίλους και φίλες εδώ που βρίσκονται στην περιοχή μας. Γεια σας. Και ραντεβού τη Δευτέρα πάλι. Ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτου. Ελεύθερη Γνώμη, μεταδίδεται κάθε μέρα 5 με 7.